Καλησπέρα σας. Ο Μιχάλης ο Φωτιάδης είναι ήδη μαζί μας. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά. Οφείλω να εξομολογηθώ και σε σένα και στους τηλεθεατές ότι παρά το γεγονός ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι δύσκολο, θα μιλήσουμε για την απώλεια και με πολύ προσωπική αναφορά στην απώλεια της μητέρας σου, σε ακούω να μου μιλάς και μου μιλάς με μια απόλυτη ψυχραιμία πλέον. Είναι σαν να περιγράφεις τη ζωή κάποιου άλλου, σαν να περιγράφεις κάτι που συνέβη στη ζωή μάλλον κάποιου άλλου. Όχι, να σου πω την αλήθεια, αυτό που νιώθω μέσα μου είναι οργή, η οποία όμως μου βγαίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Η οργή γίνεται μαρτυρία, γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ. Ναι. Σαν μνημόσυνο της μητέρας μου. Δηλαδή, θέλω να ακουστεί αυτή η ιστορία, αυτή η μικρή ιστορία που δεν μου έχει δώσει και τα περιθώρια της θλίψης. Αυτό που θα περιγράψουμε σήμερα, μαζί με τον Μιχάλη, είναι μια ιστορία που δεν συνέβη μόνο στο σπίτι και στη ζωή του Μιχάλη. Γύρω στις 5.500 ανθρώπους στην Ελλάδα έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω COVID και άλλες τόσες οικογένειες την ίδια στιγμή έχουν κληθεί να βιώσουν ακριβώς το ίδιο ή παρόμοιο βίωμα με αυτό που συνέβη σε σένα και στην δική σου την οικογένεια. Ας την πούμε λοιπόν αυτή την ιστορία από την αρχή της. Λοιπόν, επέστρεψα στην Ελλάδα γύρω στα μέσα Νοέμβρη. Ήσουν σε αποστολή. Στη Λιβύη με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, συμμετέχοντας στον αγώνα ενάντια στον COVID-19. Να. Όπως χιλιάδες συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν είμαι γιατρός, ούτε υγειονομικός, αλλά είμαι τεχνικός, οπότε και εμείς είμαστε αναγκαίοι. Και όπως έχεις κάνει και άλλες πολλές φορές στο παρελθόν, σε αντίστοιχες ανθρωπιστικές αποστολές, αυτό είναι η ζωή σου εσένα, αυτό είναι η δουλειά σου. Άρα ξέρεις πώς είναι οι καταστάσεις κρίσης και νομίζω ότι είναι και μια δουλειά που είναι δυστυχώς συνυφασμένη με την απώλεια και το θάνατο. Σε εμπόλεμες ζώνες, πανδημίες. Με πολλές και διαφορετικές μορφές. Ναι. Και έχω μια σχετική εμπειρία κοντά στα 2 χρόνια και στην επιδημία του έμπολα, που είναι δύσκολο, μαθαίνεις σε κάθε επιδημία, μαθαίνεις επίσης όχι μόνο επιστημονικά, αλλά και αυτό που ακουμπάει την ψυχή των ανθρώπων. Ναι. Εξελίσσονται τα πράγματα. Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, μέσα Νοέμβρη, επέστρεψα γιατί τέλειωνε η αποστολή μου τέλος του χρόνου, σκέφτηκα να έρθω λίγο πιο νωρίς, γιατί θα ερχόταν και η κόρη μου, η μαμά μόνη στη Θεσσαλονίκη. Φοβόμουν τα lockdown, ποτέ δεν πήγε το μυαλό μου φυσικά ότι η μαμά θα είχε τον ιό. Και ξαφνικά όταν άρχισε να μου παίρνει τηλέφωνο ότι δεν νιώθει καλά, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι τυχερός που μπορούσα και να το κάνω αυτό, γιατί από κάπου αλλού δεν θα μπορούσα ίσως. Μιχάλη, διαβάζοντας ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Καθημερινή και μιλάει ακριβώς για αυτή την εμπειρία τη δική σου, μου έχει μείνει χαρακτηριστική η φράση σου, η περιγραφή σου ότι η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου ήταν όταν την είδα να κατεβαίνει από την σκάλα του σπιτιού, φορώντας τη μασκούλα της, κρατώντας τα πράγματά της, την είδε όρθια. Ναι, τη ρώτησα κιόλας, τη ρώτησα άμα μπορεί να κατέβει. Δεν είχε κάτι το οποίο την εμπόδιζε να κινηθεί. Ναι. Απλά ο ιός άρχισε να τρώει τα πνευμόνια της. Και είχε προχωρήσει τόσο πολύ, χωρίς συμπτώματα. Ραγδαία εξελίχθηκε. Ήταν τελείως ραγδαία. Την κατέβασα να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή, κάποιος άλλος άνθρωπος ίσως να μην πήγαινε στο νοσοκομείο, γιατί δεν ήταν τίποτα συμπτώματα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Δηλαδή, με το οξύμετρο τα μάθαμε. Παρακολούθησα το οξύμετρο και άρχισε να πέφτει το οξυγόνο στο αίμα. Τέλος πάντων, εγώ κατέβηκε η μαμά. Πήγαινα 3-4 φορές την ημέρα στο σπίτι, προσπαθούσα να την βοηθήσω, τα πάντα. Καθόμουν αρκετές ώρες μαζί της, αλλά όταν κατέβηκε και μπήκε στο ασθενοφόρο, δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι θα είναι η τελευταία φορά που τη βλέπω. Πόσες ημέρες νοσηλεύτηκε? Νοσηλεύτηκε σχεδόν μήνα. Μιχάλη, όσο εσύ πήγαινε σπίτι να την βοηθήσεις, είχες δημιουργήσει, ακολουθούσες ακριβώς το πρωτόκολλο, γιατί έχεις και την εμπειρία. Ό,τι έχω μάθει. Ό,τι έχω μάθει. Δεν έμεινα μαζί της, γιατί είχα μιλήσει μαζί της κτλ. Αλλά πήγαινα τόσο συχνά που θα μπορούσα κι εγώ να
προσβληθώ από τον ιό. Έπαιρνες τα μέτρα σου. Ναι, κανονικά. Δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Η μάσκα, έβαζα και την προσωπίδα, ναι. Π.χ., τα γάντια. Έκανα τεστ μετά, φυσικά, και εγώ, γιατί φοβάμαι και εγώ. Πρέπει να... Δεν είναι ότι μεταδίδω τον ιό σε κάποιον άλλον, εγώ φοβάμαι και τον εαυτό μου. Τον εαυτό σου τον ίδιο. Φυσικά, φυσικά. Γιατί ήταν κάτι το οποίο έλεγα και στη μητέρα μου. Ας προσέξουμε. Και η ίδια πρόσεχε. Δεν έκανε κάτι το επικίνδυνο. Να εκθέσει τον εαυτό της σε κίνδυνο. Απλά έτυχε, ναι. 1η Δεκεμβρίου η Θεσσαλονίκη είχε αρκετά μεγάλο οικό φορτίο. Μπήκε μέσα στο ασθενοφόρο. Και από τότε δεν την ξαναείδα. Μιλούσα μαζί τις πρώτες 10 μέρες. Πάντα πίστευα ότι θα βγει, γιατί δεν περιμένεις. Γι' αυτό πάει ο κόσμος στα νοσοκομεία. Ναι. Και πάνε όρθιοι οι περισσότεροι. Ναι. Φυσικά μετά μου είπαν ότι θα μπει στην ΜΕΘ. Της μίλησα το πρωί χωρίς να ξέρω ότι θα μπει στη ΜΕΘ. Ναι. Πήγε στη ΜΕΘ και μετά από 3 εβδομάδες. Στις 2 εβδομάδες ξέραμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μετά ξαφνικά πήγα φυσικά. Είχα επιστρέψει στο Ηράκλειο για να. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έπαιρνα ένα τηλέφωνο την ημέρα. Δεν έχει περίμενα 3 με 5 ένα τηλέφωνο από τους γιατρούς. Αυτή ήταν η μόνη επαφή. Ναι. Και η συνομιλία με την ίδια τη μητέρα, ναι, σου. Παρόλο που προσπάθησα να την πείσω να χρησιμοποιήσει ένα smartphone για να μπορέσω να τη βλέπω, δεν κατέχει από τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι παραμονή, 30 του μηνός, το βράδυ μου είπαν ότι έφυγε. Και την επόμενη μέρα, σε 7 ώρα το πρωί, αρχίζει ένα δράμα. Γιατί ένα πράγμα είναι να φύγει ο άνθρωπος ο δικός σου, η μητέρα σου ιδίως. Έχω χάσει και τον πατέρα μου και έχω περάσει πάλι την ίδια διαδικασία. Οπότε περιμένεις ότι κάνω πράγματα όπως πρέπει για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος, αναλόγως και τι πιστεύεις, έτσι, ναι. Να κάνεις τα πάντα που μπορείς. Για να αλαφρύνει η ψυχή του και να φύγει. Έχουμε μάθει. Είναι η κουλτούρα μας. Η θρησκεία που αναφέρεις κι εσύ, είναι τα ήθη, τα έθιμά μας, είναι κομμάτια μας αυτά. Τα οποία τώρα ανατρέπονται όλα. Είναι μια διαδικασία θρήνου. Οι ψυχολόγοι, αλλά και οι ανθρωπολόγοι, έχουν γράψει χιλιάδες σελίδες πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η διαδικασία θρήνου αυτή τη στιγμή ήταν. Πιστεύω ότι και ακολουθώ όλα τα υγειονομικά μέτρα. Ακόμα και τη στιγμή που δεν μπόρεσα να τη δω, έστω και νεκρή. Ποτέ, γιατί ήταν σφραγισμένο το φέρετρο. Ναι, και με σελοφάν. Ναι. Όλο αυτό το άγριο πράγμα, εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Το έχει ζήσει. Το έχω κάνει, το έχω ζήσει. Και μάλιστα το έχουμε ζήσει με έναν τρόπο πώς να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση. Άσχετα αν αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα ίσως είναι λίγο υπερβολή. Είμαστε όχι λίγο, χώρα πολύ υπερβολή. Που ακολουθούμε αυτό το πρωτόκολλο ταφής στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι αυτός ο όρος, είμαστε οι άλλες χώρες τριτοκοσμικές κτλ. Αυτό δεν το έχω δει πουθενά άλλο. Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και βρεθήκαμε ξαφνικά στο νεκροταφείο με ένα γραφείο τελετών, παραμονή πρωτοχρονιάς, 6 άτομα. Ναι. Η μεγαλύτερη ηλικία τους είπαμε να μην έρθουν έτσι κι αλλιώς. Πήγαμε, ξέρετε, με τις στολές, τις οποίες φοράω και εγώ, ναι, κατά τη διάρκεια των αποστολών. Και ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα χώρο, μια αλάνα, με φρεσκό. Σκαμμένους τάφους. Δεν μπορώ να τους πω ούτε καν τάφους. Γιατί ήταν γεμάτη με νερό, ας πούμε. Στον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Και είναι εικόνες που γύρισαν όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Αυτές. Και οι οποίες είναι βίωμά σου πια, δεν είναι κάτι ξένο για σένα. Τι σε ζόρισε πιο πολύ, Μιχάλη, εκεί? Ότι από τη μία σκέφτεσαι ότι δεν έχεις κάνει αυτό που πρέπει, αλλά από την άλλη δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Τι θα έπρεπε δηλαδή να έχεις κάνει? Εγώ εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό. Δεν μπορείς να το δεχτείς, γιατί ξαφνικά ένα φέρετρο με σελοφάν μπαίνει σε μια τρύπα, νερά, πεταμένα στεφάνια από εδώ και από εκεί, σκυλιά. Το όλο το σκηνικό, στο βάθος φαίνονται και τα φουγάρα, τα δηληστήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και λες, τι γίνεται τώρα? Δεν προλαβαίνεις να, στον άνθρωπο να που μπεις στη διαδικασία σεβασμού, να σκεφτείς με τον αδερφό σου, με κάποιους συγγενείς.
είναι η μητέρα μου, πέθανε. Ο κόσμος πεθαίνει. Είναι μια συνειδητοποίηση. Ναι. Αλλά λες αυτό τώρα τι είναι. Πρώτα απ' όλα γιατί γίνεται. Και δίπλα σου είναι έτοιμη σκαμμένη λάκη, από πίσω άλλοι τάφοι, οι οποίοι έχουν αυξηθεί με τον καιρό πιθανότατα. Ναι. Και μπαίνεις στη διαδικασία να λες στο όνομα ποιου πράγματος γίνεται αυτό. Μιχάλη, θα μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο. Φυσικά, θα μπορούσε να γίνει με... με λίγο σεβασμό, με λίγο αξιοπρέπεια. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει ετοιμαστεί. Εργολάβοι υπάρχουν. Δεν ανοίγεις απλά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μόλις έφυγα από το νοσοκομείο. Και πολλούς μήνες πλέον, ένα χρόνο σχεδόν. Ναι, ναι, βγαίνεις έξω από το νεκροταφείο, από το δικό σου πρόβλημα, ας πούμε, που είπαμε αφορά και 5.500 άτομα πλέον. Και ξαφνικά βλέπεις τον κόσμο να συνεχίζει τη ζωή του, τα αμάξια, τηλεοράσεις, με τα μέτρα φυσικά. Και λες, μα δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, δεν σκέφτονται τους ανθρώπους. Λίγο πιο ανθρώπινα. Πιο ανθρώπινα. Δηλαδή, πιστεύω ότι μια κοινωνία που δεν σέβεται τους νεκρούς της, παρόλο που είναι κάτι πρωτόγνωρο και ίσως έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα κατά τη διάρκεια της κατοχής, ναι, στη συλλογική μας μνήμη, τους ζωντανούς, μήπως δεν το σκέφτονται και αυτούς. Δηλαδή, πώς να εξηγήσουμε σε κάποιους ανθρώπους, όπως μια θεία μου που ήταν αυτή τη δεύτερη μέρα, στα τριήμερα, τα έθιμά μας θέλουν να τα καταστρέψουν. Δηλαδή, δίνεις και λίγο επιχειρήματα ή λόγο σε συνωμοσιολόγους, σε ανθρώπους που αφισβητούν τον ιό, να λένε ό,τι θέλουν. Από την εμπειρία σου σε χώρες που είχαν πληγεί από τον έμπολα, ποιο είναι, με ποιο τρόπο προσεγγίζατε τις οικογένειες των νεκρών για να τους προετοιμάσεις και να τους ανακούφεις. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα πλαίσιο ανακούφισης, δηλαδή κάπως, γιατί και ο έμπολα, μιλάμε για μια ασθένεια η οποία είναι, δεν μπορώ να τη συγκρίνω στο βαθμό θνησιμότητας, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη τέλος πάντων. Τουλάχιστον 50%. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, οπότε και το έβλεπες μπροστά σου να συμβαίνει αυτό το και πράγμα. Και διαφορετικός τρόπος μετάδοσης. Ναι. Τον COVID-19 μπορείς να τον πάρεις πολύ πιο εύκολα από τον έμπολα, γιατί ο έμπολα είναι υγρά. Ναι. Τα υγρά του ατόμου που νοσεί. Εκεί πώς είναι... λειτουργούσατε. Λοιπόν, το μαθαίνει σιγά σιγά, είπαμε. Γιατί στην αρχή πανικός. Είχαμε νεκρούς στο δρόμο. Ναι. Τι τους κάνεις, τους βάζεις σε μια οποιαδήποτε σάκο πτώματος και τους καίες ή τους στάβεις έτσι. Αν το κάνεις αυτό, υπάρχουν δύο προβλήματα. Ότι πολλοί λαοί, και εδώ στην Ελλάδα, μπορούν να σκεφτούν ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν θα πάει στον παράδεισο. Ναι. Και αν δεν το κάνω, το έθιμο μου, που μπορεί να είναι να πλύνω τον νεκρό. Ας κολλήσω, γιατί δεν, αυτή είναι η τιμή που κάνω στους γονείς μου ή στον άνθρωπό μου, στο παιδί μου, οπουδήποτε. Οπότε μιλάς με τους θρησκευτικούς ηγέτες ή τους ηγέτες της κοινότητας. Mm. Τα έθιμα αλλάζουν, τα έθιμα προσαρμόζονται. Δεν έχουμε τα ίδια έθιμα με 100 χρόνια πριν. Οπότε τους πείθεις ότι ας μιλήσετε στον λαό, στον κόσμο σας, να αλλάξουν τα έθιμα για όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση. Ή να κάνουν κάτι διαφορετικό που να τιμήσουν τον νεκρό, παρόλο που είναι σε μια σακούλα, σε ένα σάκο και θάβεται από ανθρώπους που έχουν την πλήρη αυτή. Γιατί άμα δεν το κάνεις αυτό, πέρα από το ψυχολογικό, που είναι σημαντικό, δεν σημαίνει επειδή ζουν σε καταστάσεις Αφρικής, σε κάποιες χώρες, ή εδώ είμαστε, ο κόσμος, οι διαδικασίες του θρήνου, πώς να το ξεπεράσει και τα λοιπά, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πανανθρώπινο. Μίλησε όμως κάποιος, δηλαδή εν προκειμένου εσύ, οι συνεργάτες σου, οι ομάδες αυτές, οι ανθρωπιστικές αποστολές, το βάλατε αυτό μέσα στο πλαίσιο, στο κάδρο, ότι κάποιος πρέπει να προετοιμάσει αυτούς τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Όχι μόνο για το πώς θα μπει το φέρετρο μέσα στο χώμα, αλλά όλο το ανθρώπινο πλαίσιο γύρω από αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Στην Αφρική π.χ., πολεμώντας τον έμπολα, αν κάποιοι άνθρωποι κρύβανε τους νεκρούς. Τους έκρυβε. Είχατε σκεφτεί αυτή την πιθανότητα. Δεν ήταν πιθανότητα, ναι. Συνέβαινε κιόλας. Οπότε σκεφτόμαστε λίγο τη μετάδοση του ιού. Ναι. Πώς θα βάλουμε όλα τα μέσα. Οπότε αν μιλήσει εδώ στην Ελλάδα ότι σεβόμαστε τους νεκρούς μας, κατά τη διάρκεια που οι άνθρωποι είναι στην εντατική, ή πριν την εντατική, ότι έχουμε μια επαφή. Έχω δει
κάποιες ιδέες για τάμπλετ, για επικοινωνία, για να τονώσουμε λιγάκι και τους ανθρώπους, λίγο την εμπιστοσύνη σε ένα, στα μέτρα, στα υγειονομικά μέτρα ή στην ανάγκη να μην μεταδίδεται ο ιός. Φυσικά δεν μπορούμε να κρύβουμε τους νεκρούς μας εδώ, αλλά όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές και επίσης να βοηθάμε λίγο τους ανθρώπους να το διαχειριστούν μετά. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τραύματα. Γιατί δεν το έχουν ξαναζήσει. Νομίζω δεν το έχουμε αναγνώσει σαν κοινωνία ακόμη όχι, αυτό. Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε τι μας έχει, τι μας έχει συμβεί και τι αυτό θα σημαίνει στο επόμενο διάστημα. Επίσης αυτό που με οργίζει, γιατί είναι οργή, αλλά η οργή αυτή είναι... Είμαι εδώ. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα ξέσπασμα της οργής, ότι δίνεις μια μαρτυρία. Μια μαρτυρία, βάζεις λίγο φωνή. Την επόμενη εβδομάδα θα πάω και στη Γενέβη, θα δω τους συναδέλφους μου από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και θα τους μεταφέρω αυτά που έχω ζήσει. Να. Δεν θα το αφήσω έτσι, κλείνοντας λιγάκι όλη αυτή την ιστορία δυστυχώς, σαν μνημόσυνο στη μαμά. Δεν θα το αφήσω έτσι, δηλαδή θα μείνει μαρτυρία. Ελπίζω κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αλλά αυτό που με οργίζει επίσης είναι ότι πολλές φορές διαβάζοντας και εφημερίδες και αυτά και τα σχόλια στα μέτρα κοινωνικής δικτύωσης, η αμφισβήτηση. Σε ποιο επίπεδο αναφέρεσαι? Η αμφισβήτηση για όλα αυτά που λέμε. Κάνουμε όλη μια τεράστια προσπάθεια για... Για το αν υπάρχει ο ιός, για παράδειγμα, αν είναι θανατηφόρος, αν... Όλο αυτό. Είδες, Ανδρέα, είναι ένα πακέτο. Αρχίζει από το α μέχρι το ω. Και όλες αυτές οι κινήσεις, από το να ανοίγουμε, να κλείνουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος που πεινάει, ξέρεις τι κάνω καθημερινά με τη θάλασσα αλληλεγγύης. Βλέπουμε όλοι μας ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα και ο ιός έχει φέρει μεγάλες αλλαγές. Ναι. Και σε αυτό που έλεγα, το τι πιστεύει ο κόσμος για τον ιό, αλλά και επίσης και στα νοικοκυριά. Και όσο υπάρχουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, αυτές υποφέρουν ακόμα πιο ακόμα πολύ. Ακόμα περισσότερο, να κοιτάξουμε τους ζωντανούς, φυσικά. Έχει σημασία αυτό, αλλά υπάρχει και αυτό που λέγεται συλλογική μας μνήμη. Μην μας μείνει πάλι μια μεγάλη πληγή, κατοχή, εικόνες, πτωμάτων κτλ. Δεν θέλω να ακούγομαι τώρα σκληρή, αλλά είναι τόσο έντονο το βίωμα και δεν αφορά το Μιχάλη μόνο και τον αδερφό του. Μέχρι στιγμής πάνω από 5.000, περισσότεροι από 5.000 και θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Και τον ένα νεκρό δεν τον κλαίει μόνο ένας άνθρωπος. Σίγουρα. Τον κλαίει μια ολόκληρη οικογένεια. Και όταν δεν έχεις το περιθώριο ούτε να συμπαρασταθείς στον άνθρωπό σου που φεύγει, που εμείς το έχουμε πολύ στην κουλτούρα μας, να είμαστε εκεί δίπλα να κρατάμε αυτό το χέρι, ούτε να του αποδώσεις τις τιμές όπως είναι στην κουλτούρα τη δική μας, γραμμένο ότι έτσι πρέπει να γίνει, όλο αυτό σου αφήνει μεγάλα κενά μέσα σου. Σου αφήνει κενά και αυτό που σκέφτηκα πολλές φορές, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε, δεν αντιδράμε. Και το συγκεκριμένο θέμα, ναι, δεν έχει αντιδράσει κανείς. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν μας έβλεπε αυτή τη στιγμή η μαμά, θα μου έλεγε, Μιχάλη, τι κάνεις, γιατί βγάζεις τα... τα οικογενειακά μας. Αν έβλεπε όμως το νεκροταφείο και την ταφή... Πρώτη θα έβγαινε να το πει. Όχι, θα σοκαριζόταν. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Θα έμεινε χωρίς φωνή, γιατί δεν θα πίστευε αυτό που περνάνε όλες αυτές οι οικογένειες. Δεν θα μπορούσε να το πιστέψει. Αυτό είναι που σε έχει σοκάρει περισσότερο, η εικόνα που αντίκρισες και ό,τι αυτό σημαίνει για το πόσο ενδιαφέρονται, νοιάζονται, βάζουν ένα πλαίσιο για να βιώσει το θρήνο η οικογένεια με έναν σεβασμό ή όχι. Μου φάνηκε σαν ταινία, σαν να μην ήμουν εγώ εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να το νιώσεις. Και αυτό που κοιτούσα τα μάτια στον αδερφό μου και βλέπαμε αυτό το... σαν να μην ήταν εκεί. Σαν να ήμασταν... ζούσαμε μια ταινία, ότι δεν μπορεί να συμβαίνει δεν αυτό. Δεν αφορά εσάς, δεν το ζήτησες. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τι να πω στον πάτερ που ήταν εκεί ή στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους ή σε ποιον να το πω. Δίπλα ακριβώς ήταν και κάποιες οικογένειες που καταλαβαίνουμε αντικειμενικά ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έρθουν από το εξωτερικό π.χ. Ναι. Για κάποιες τελετές και κηδείες, λόγω των μέτρων. Από τη στιγμή που έχω φτάσει εκεί πέρα και έχω δει όλο αυτό, από εκεί αρχίζει το σοκ.
Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να γίνει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσε κάποιος να μας εξηγήσει πριν ότι αυτό θα γίνει. Ήμασταν τελείως σοκαρισμένοι. Γιατί σε αυτήν την αλάνα που περιγράφω, δίπλα ακριβώς είναι το κανονικό νεκροταφείο. Ναι. Με άσφαλτο, με βρύσες, με φώτα, με δέντρα, με μνήματα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς αν μπορούμε να βάλουμε μνήμα εκεί πέρα. Γιατί δεν έχουν κάνει ακόμα και τα τσιμέντα γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Το οποίο. Αυτό τα 40 που κάνουν, ας πούμε, που είναι και αυτό, μια διαδικασία κλεισίματος. Βεβαίως, των κύκλων αυτών. Και εγώ δεν τα ξέρω, μην νομίζεις. Έχω ζήσει πιο πολύ έξω. Ναι. Παρά... Νομίζω δεν έχουν μεγάλες διαφορές στη διαχείριση του πένθους οι κουλτούρες από κουλτούρα σε κουλτούρα. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Ναι. Η μετάβαση. Η μετάβαση. Ναι. Σε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι εκεί. Φυσικά τώρα σιγά σιγά επουλώνεται το πρώτο σοκ και δεν σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνουμε διαφορετικό ή καλύτερα κτλ. Απλά σκέφτεσαι για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Πώς μπορούμε αυτός να κάνουμε. Αυτός είναι ένας τρόπος λειτουργίας που εσύ ούτως ή άλλως τον έχεις, Μιχάλη. Προχωράς. Προχωράς. Πάντα οργίζεσαι. Η οργή δεν είναι πάντα κακό, ας πούμε. Αλλά και πάντα σκέφτεσαι πώς μπορείς να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά την επόμενη φορά. Έτσι έχουμε προοδεύσει. Λίγο φοβάμαι. Δηλαδή, αυτό που είδα ήταν τελείως δυστοπικό. Ναι. Και δεν ξέρω. Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος πλέον να κάτι που έχει αλλάξει. Αλλά είμαι σίγουρος στην επόμενη αποστολή ότι θα τα έχω όλα αυτά στο μυαλό μου και θα προσπαθήσω. Για να είναι ακόμα καλύτερη η προσέγγιση ναι, σε γιατί... αυτό που θα έχεις απέναντί σου και στους ανθρώπους βασικά. Αυτό που κάνω δεν είναι δουλειά. Είναι αποστολή, οπότε ναι. Έτσι το νιώθω. Είναι κομμάτι της ζωής μου, το οποίο δεν είναι εύκολο. Ναι, καθόλου. Απλά όταν σου συμβαίνει και σε σένα κάτι παρόμοιο, λίγο έτσι σοκάρεσαι, σοκ. Εάν ο χώρος σταθείς ήταν στα δεδομένα που γνωρίζουμε, δηλαδή νοικοκυρεμένος, τακτοποιημένος, θα ήταν λίγο μικρότερο το τραύμα, θεωρείς. Ναι. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο η ταφή, είναι όλο το υπόλοιπο το προηγούμενο. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ένας άνθρωπος που θα περίμενε μια κανονική τελετή με ναι. κόσμο, με τους συγγενείς. Να συμπαραστέκονται, να ακριβώς, βοηθάει ένας τον άλλον. Να μοιραστεί το συνέστημα. Ναι, γιατί συνήθως η οικογένεια αφήνει εσένα να διαχειριστείς το πένθος σου, ενώ σε βοηθάνε γύρω σου. Δημιουργεί ένα πλαίσιο. Δεν υπήρχε αυτό φυσικά και όλοι οι συγγενείς που ήρθαν ή θα πάνε τις επόμενες μέρες κτλ. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Δεν έχει κάτι το οποίο μπορείς να το συγκρίνεις από τη δικιά σου εμπειρία. Ναι. Δηλαδή περιμένεις αυτό που λένε, όχι ακριβώς νοικοκυριό, αλλά είναι τιμή, σεβασμός, αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις... Ένα αξιοπρεπή χώρο. Λάκους, να γεμίζουν οι λάκοι, οι υπόλοιποι να είναι άδειοι και να έχεις 2-3 σκυλάκια, τα οποία τα παρατάνε σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι ότι τα σκυλάκια είναι καλοκάγαθα. Ναι. Δεν γαυγίζουν, δεν θα μπουν φυσικά μέσα. Ναι. Αλλά και βλέπεις ένα πράγμα το οποίο... Μα τι είναι αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα. Γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποιους ανθρώπους να το καθαρίσουν. Αντί να έχουν σάκους για μπάζα για να βάζεις τις μάσκες και τα γάντια κτλ. Γιατί να μην παίρνανε ένα κουβά, ξέρω εγώ, με μια σακούλα πλαστική. Γιατί αυτά μετά τα φυσάει ο αέρας και ξαφνικά βλέπεις λάσπες, στεφάνια πεταμένα, μάσκες, κεράκια, βροχή. Εν τω μεταξύ, όταν γύρισα πίσω, έμαθα ότι πέσαν και βροχές. Δεν θέλω να το σκέφτομαι πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πώς θα είναι σήμερα, γιατί έχει κάνει ένα μικρό κύκλο ήδη. Απλά δεν ξέρω πώς έχει επηρεάσει τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εσύ πώς επέλεξες ή πώς αποφάσισες ή πώς από μόνο του έγινε μέσα σου, πώς αποχαιρέτησες τη μητέρα σου. Γιατί πρακτικά δεν μπόρεσες να το κάνεις, δεν μπόρεσες να τη δεις. Από τη στιγμή που είσαι στο νοσοκομείο, δεν μπόρεσες να την ξαναδείς. Παρέλαβες ένα κουτί, μπήκες σε ένα τάφο, έκλεισε ο τάφος, τελείωσε αυτό. Εσύ σαν Μιχάλης, αν υποθέσουμε ότι σε βλέπουν τώρα άνθρωποι που βιώνουν κάτι αντίστοιχο με σένα, πώς το διαχειρίζεσαι? Αν το διαχειρίζεσαι. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω έτσι εύκολα, γιατί αυτό που έζησα εκείνη τη στιγμή με έβγαλε έξω λιγάκι από
οτιδήποτε πίστευα ότι θα είναι η διαδικασία του θρήνου. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στις υπόλοιπες χώρες που βλέπεις το θάνατο με διαφορετικούς τρόπους, ό,τι και να λέμε δεν είναι δικό σου. Αυτό σου δίνει δύναμη για να μην πεθαίνουν οι υπόλοιποι. Σωστά. Δηλαδή σου δίνει και παιδάκι που πεθαίνουν από λονοσία. Λες όχι, δεν θα είναι τα τελευταία. Όσο μπορείς το πετυχαίνεις ή όχι. Δεν ξέρω. Πλέον αρχίζω και νιώθω τη μητέρα μου ότι... Όχι αυτό που έζησα, το έχω ξεχωρίσει. Mm. Ότι είναι ένας άνθρωπος που ζούσε και τώρα δεν ζει, αλλά είναι η μητέρα μου. Δηλαδή είναι μια ζωντανή αυτό ύπαρξη. Δεν αλλάζει, βέβαια. Είναι ζωντανή ύπαρξη. Δεν θέλω να πιστεύω, και θα ήμουν λίγο δύσκολο να το διαχειριστώ, ότι αυτό που έζησα έχει να κάνει με τη μητέρα μου. Και από εκεί και πέρα, οι προτάσεις είναι πάρα πολλές, γιατί τις βλέπω. Αυτό για πώς να επικοινωνείς στη διαχείριση του COVID. Γιατί ο COVID, είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο έχουν αυτές τις εικόνες. Mm. Οι ίδιοι άνθρωποι και ξέρουν πόσο πολύ βοηθάει. Ναι. Και στους συγγενείς και στους ανθρώπους που είναι ασθενείς και οποιοδήποτε πράγμα πλέον, ότι θα τους φερθούν ακόμα και στο τέλος τους καλά. Και δεν μπορείς να το εγγυηθείς. Να το στερήσεις αυτό. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά το θέμα είναι βούληση. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, έφτασε το θέμα και σε επίπεδο εφημερίδες. Είμαστε εδώ, συζητάμε. Δεν ξέρω αν κάποιος άνθρωπος το έχει πάρει για να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή, και το θέμα της ταφής, αλλά και το θέμα πώς διαχειριζόμαστε τους ασθενείς και τη σχέση τους με τους ανθρώπους, γιατί αν μπει κάποιος τώρα αυτή τη στιγμή μέσα, στο νοσοκομείο ή στην εντατική, δεν θα ήθελα ο κόσμος να πιστεύει ότι ο άνθρωπος μπαίνει εκεί μέσα για να πεθάνει. Υπάρχουν χιλιάδες γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό που με πολύ λίγα μέσα, δυστυχώς, αγωνίζονται κάθε μέρα. Και πρέπει να το δούμε λιγάκι, να το κάνουμε αληθινό αυτό το πράγμα. Πέρα το ότι συμμετέχουμε κι εμείς στο να μην μεταδίδεται ο ιός, συμμετέχουμε επίσης και στην καλή πληροφορία. Με σόκαρε και δεν ξέρω ακόμα, το διαχειρίζουμε κάθε μέρα. Είναι νωρίς καταρχάς. Είναι νωρίς. Είναι πρόημο ακόμα. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως, γιατί ήταν σχεδόν αυτόματο. Δηλαδή, να βγάλω φωτογραφίες, να το κυκλοφορήσω στον κόσμο που ξέρω. Είμαι και στους γιατρούς χωρίς σύνορα χρόνια. Και μετά να έρθει στην προσοχή δημοσιογράφων κτλ. Τώρα περιμένω λίγο το αποτέλεσμα. Αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας τρόπος δικός σου να το διαχειρίζεσαι. Ναι. Και όπως η μαμά σου ερχόταν στις αποστολές για να έρθει να σε δει, να δει. Θέλω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αλλά σαν μάνα θα ήθελα να ρωτήσω η μαμά σου πώς λειτουργούσε όταν ερχόταν στην αποστολή στο πεδίο της δράσης να σε δει. Ναι. Ήταν υπερπροστατευτική ή καταλάβαινε ότι εδώ το παιδί μου είναι μια χαρά, είναι μεγάλος πια και μπορεί να κάνει κουμάντο του εαυτού του. Καλά, μεγάλος ήμουνα. Εννοώ ότι σε έβγαινε η Ελληνίδα μάνα από μέσα της. Φυσικά. Και ο λόγος Μιχάλη, παιδί μου, πρόσεχε. Ο λόγος που την προσκάλεσα στην πρώτη αποστολή ήταν ακριβώς γι' αυτό. Για να δει ότι αυτό που κάνουμε, πολλοίς κόσμος, είναι να είμαστε εκεί για να δώσουμε ένα χέρι αλληλεγγύη στον κόσμο. Να. Και στο κομμάτι της υγείας, όσο μπορούμε, να βοηθήσουμε σε δύσκολες καταστάσεις. Οπότε ήρθε για να δει λιγάκι. Να ξέρει με τι έχει ακριβώς να κάνει. Να μην φοβάται κάτι το αόρατο. Ναι, οπότε Ελληνίδα μάνα. Αλλά πολύ γρήγορα καταλαβαίνει ο κόσμος όταν πάει στην αποστολή. Π.χ. έχεις πάει στην Ουγκάντα και ξέρεις. Ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι λιγότερο από σένα. Δεν είναι μια ταινία που βλέπεις. Και επίσης έχουν και οι ίδιοι δικούς τους μηχανισμούς να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις επιδημίες. Οπότε πας εκεί για να τους δώσεις ένα χέρι, να τους δώσεις κάποια διαφορετική γνώση, να πάρεις όμως και από αυτούς κάτι. Και να πάρεις αυτά τα μεγάλα χαμόγελα. Κλειστό σε όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τι πήρες από όλη αυτή την εμπειρία που έζησες και ζεις ακόμα? Πρώτα απ' όλα έχω μάθει να μην κάθομαι. Δηλαδή να κάνω πράγματα συνέχεια. Αυτό που μου έχει δείξει όλος αυτός ο κόσμος είναι ότι πρέπει να, και εμείς να αλλάζουμε σε κοινωνίες αλληλεγγύης
και να βοηθάει ένας τον άλλον. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό που βλέπω πολλές φορές, παρόλο που υπάρχει πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει αυτό που καμιά φορά και εμείς αναφέρουμε ότι παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Παλιά βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, γιατί δεν ζούσα παλιά. Απλά το βλέπω στους υπόλοιπους λαούς που ακόμα και στον πόλεμο έχουν τους μηχανισμούς τους, μην τους αλλάξεις και μην τους βομβαρδίζεις με βοήθεια μόνο, χωρίς να μπεις σε μια διαδικασία πρώτα απ' όλα να τους ρωτήσεις. Όλα αυτά να τους ρωτήσεις τι θέλουν. Ναι. Να μάθεις από αυτούς πώς μεταδίδεται ή όχι ένας ιός. Δεν τα ξέρεις αυτά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα στο Ηράκλειο και στο Κονγκό με τον Έμπολα. Όλα αυτά όμως που μαθαίνεις, προσπαθείς όταν γυρίσεις πίσω να τα δεις, να γίνονται και στη γειτονιά σου. Αντιστοίχως και... Ναι. Και λίγο χάνεσαι γιατί το έχουμε χάσει λιγάκι. Οι γειτονιές μας δεν είναι οι γειτονιές ακριβώς αλληλεγγύης, ας το πω έτσι. Οπότε κάνεις οτιδήποτε μπορείς, συμμετέχοντας σαν άτομο μετά, σε μια αλλαγή. Αυτό αλλάζεις εσύ. Αλλάζεις εσύ και είναι ευχής έργο να καταφέρεις μέσα από το δικό σου παράδειγμα να παρακινήσεις και κάποιον άλλο παραδίπλα να αλλάξει ή να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Να το δει λίγα. Και λίγο, λίγο. Αυτό, να έχει τουλάχιστον το παράδειγμα. Το παράδειγμα, το παράδειγμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί πολλές φορές μιλάμε, ακόμα και για τον COVID, χωρίς να ξέρουμε. Θεωρούμε όλες αυτές τις θεωρίες. Χάνουμε πολύ καιρό χρόνο συζητώντας για αν το εμβόλιο, μετά τα εμβόλια, όλες αυτές οι ιστορίες συνωμοσίας. Πραγματικά ο κόσμος δεν το σκέφτεται, δεν θέλει να δει λίγο, ξέρεις, με έναν λογικό τρόπο. Με πραγματικά επιχειρήματα. Ναι. Όχι με πράγματα τα οποία λίγο γελάς, αλλά είναι το θέμα ότι δεν γελάω πλέον. Αρχίζω και δυστυχώς όλο αυτό με έκανε να δω λίγο τα πράγματα ακόμα λίγο πιο με χρώματα έτσι. Σκούρα χρώματα, τη δυστοπία αυτή. Και λες, μα δεν φοβούνται τον εαυτό τους, ξέρεις, να μην κολλήσουν ομοιόπηχη. Ναι, ίσως τελικά φοβούνται πολύ περισσότερο για την αλήθεια που έχουμε μέσα μας και για την αλήθεια που έχουμε που συμβαίνει και έξω μας. Και είναι ίσως αυτό μια άμυνα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω όλο αυτό, Μιχάλη. Υπάρχει μια ωραία επιστήμη που λέγεται εθνοψυχιατρική. Τώρα το λέω γιατί κάποτε είχα παρακολουθήσει μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο κτλ. Που πολλές φορές. Αυτό, οι αλλαγές. Τώρα ήρθε ο ιός. Παλιότερα, πριν λίγο καιρό, είχαμε την κρίση, την οικονομική. Ναι, την οικονομική. Τα μνημόνια. Αύριο θα έρθει κάτι άλλο, πιο πριν κάτι διαφορετικό. Και μετά σκέφτεσαι, και βλέποντας και τους άλλους λαούς, πώς επηρεάζεται τόσο εύκολα και γιατί δεν επηρεάζεται σχεδόν ποτέ σε κάτι θετικό. Να πάρουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε θετική. Πάντα αρνητική και αυτό εκμεταλλεύεται. Και έχουν δώσει απάντηση σε αυτό. Θεωρητικά, όχι. Το μελετάμε ακόμα, γιατί το ανθρώπινο γένος, το παρακολουθούμε. Συνεχίζεται. To be continued, δυστυχώς. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ να πολύ. Είσαι καλά, γερός και δυνατός. Όλοι να είμαστε δυνατοί και να προσέχουμε. Να προσέχουμε γιατί μία έχουμε ζωή. Έτσι είναι, πραγματικά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εύχομαι οι ανατροπές στη ζωή να μην είναι τόσο μεγάλες που να μας καθυλώνουν, αλλά να είναι τέτοιες που να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Όλο και καλύτερη κάθε φορά. Καλό βράδυ.